Τον κύριο Αθανασόπουλο, την Πάτα. Καταρχάς, κύριε Αθανασόπουλο, σας χαρούμε που γίνηκατε τώρα πρόσφατα προχτές αναπληρωτής καθηγητής. Καλησπέρα σας. Θα ήθελα να πω στον καθηγητή κύριο Χατζηχρήστου ότι πραγματικά είναι τιμή μου να είμαι σαν εκπαιδευτής σε αυτό το διαδραστικό σχολείο, αλλά θεωρώ επίσης τον εαυτό μου και εκπαιδευόμενο, γιατί πιστεύω ότι έχει πολλά να μου προσφέρει. Οι προαλήθεστες κάλυψαν πολλά από τα προβλήματα που αυτό το εγχείρημα έτσι εμπεριέχει και πιστεύω ότι και στη δικιά μου προσπάθεια να ψάξω το διαδίκτυο έχουν γίνει παραλήψεις, σφάλματα και θα προσπαθήσω να παρουσιάσω μια πιο γενική εικόνα και ίσως λίγο λιγότερους αριθμούς. Καταρχάς, η έρευνα έγινε τη δεκαετία 2000-2009, αλλά προσπάθησα και έψαξα λίγο και την προηγούμενη δεκαετία για να κάνω μια κάποια σύγκριση. Τονίζω ότι πιστεύω ότι έχουν γίνει ίσως σφάλματα και παραλήψεις και ζητώ συγγνώμη εκ προημίου. Συνολικά βρήκα 160 άθρα που έχουν δημοσιευτεί στο PubMed, συνολικά και τις δύο δεκαετίες. Χρησιμοποίησα γενικότερα τον όρο, δηλαδή προσπάθησα να καλύψω όλη την υποειδικότητα της ουρολογίας που μου αρέσει να την αποκαλώ ουροδυναμική ουρολογία. Προσπάθησα να καλύψω γυναικολογική ουρολογία, ουροδυναμική, ουρήθρα και όλο αυτό το φάσμα. Στο διάστημα της δεκαετίας που κοιτάμε, έχουν δημοσιευτεί 135 άρθρα. Ενώ την προηγούμενη δεκαετία είχαν δημοσιευτεί μόνο 25. Η διαφορά είναι τεράστια. Όσο και παραλήψεις και λάθη να έχουν γίνει, η διαφορά είναι τεράστια. Με αυτά που βρήκα εγώ, η αύξηση είναι στο επίπεδο του 540%. Έτσι λοιπόν, αναμφίβολα, έχει υπάρξει μια τρομακτική αύξηση στις δημοσιεύσεις από ελληνικά κέντρα ή γενικότερα από Έλληνες ουρολόγους που εργάζονται ερευνητικά. Ο impact factor των περιοδικών που έχουν δημοσιευτεί τα άθρα είναι συνολικά πάνω από 310. Θεωρώ ότι είναι ένα πολύ καλό νούμερο. Τα άθρα τώρα που έχουν δημοσιευτεί έχουν συνολικά πάνω από 1.400 βιβλιογραφικές αναφορές. Επίσης θεωρώ ότι είναι σημαντικός αριθμός. Έχουμε 5 άρθρα τα οποία έχουν πάνω από 100 citations το καθένα. Και αυτό πιστεύω ότι είναι κάτι πολύ καλό για την ελληνική ουρολογία. Το μεγαλύτερο αριθμό δημοσιεύσεων τον έχουν 3 ουρολόγοι και ένας γυναικολόγος. Ο χώρος της ουρολογικής ουρολογίας είναι λίγο ιδιόμορφος, ασχολούνται και οι γυναικολόγοι. Και υπάρχει και ένας συνάδελφος γυναικολόγος, ο οποίος επίσης έχει ένα σημαντικό αριθμό δημοσιεύσεων. Από τις συνολικές δημοσιεύσεις, πάνω από 1.000 αναφορές αναφέρονται ουσιαστικά σε 3 ουρολόγους και έναν γυναικολόγο, που ήταν οι βασικοί ερευνητές εννοώ. Το Πανεπιστήμιο Αθηνών είναι αυτό που έχει τις περισσότερες δημοσιεύσεις στο συγκεκριμένο αντικείμενο και ακολουθείται από το Πανεπιστήμιο Πατρών. Και εδώ απλώς έχω πλέον όλες τις αναφορές που βρήκα, οπότε κανείς μπορεί να δει τις κατηγοριοποιήσεις και πώς αναφέρονται. Απλώς τις περνάω για να δείτε πόσες πολλές είναι. Ευχαριστώ. Ελπίζω να μην σας κούρασα πολύ. Δεν είχα πολλά νούμερα.